Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε τώρα για το ρόλο και τη στάση της, των υπερδυνάμεων Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης το 1974 με αφορμή το νέο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη, το οποίο είναι μια έρευνα πάνω σε αυτό. Η Ρωσική Πρεσβεία στην Κύπρο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία και τι δεν λέει για το συγγραφέα ερευνητή. Η ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας αφήνει και αιχμές για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ειδικό σύμβουλο του οποίου είναι ο Μακάριος Δρουσιώτης. Είναι εδώ μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο, ο συγγραφέας του επίμαχου βιβλίου. Καλή σας μέρα, κύριε Δρουσιώτη. Καλημέρα. Είστε σε διαδεδομένη αποστολή για να ξεπλύνετε τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα που αλλάζει ο προσανατολισμός εξωτερικών σχέσεων. Περίπου γι' αυτό σας κατηγορούν. Να πούμε στο ακροατές ότι στο 2324 ερωτήσεις, εισηγήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια όπως και κάθε μέρα. SMS από το κινητό σας στο 2324. Προτιμώ να μην απαντήσω αυτό το επίπεδο ερωτήσεις, αυτό το επίπεδο ερωτήματα που τίθενται από τη Ρώσικη Πρεσβεία και τους υποστηριχτές τους στην Κύπρο. Προτιμώ να κάνω μια συζήτηση επί της ουσίας και όχι επί το χαρακτηρισμό. Ναι, επειδή όμως υπάρχει μια σύμπτωση, άλλοι τη βάζουν σε εισαγωγικά. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι σε εισαγωγικά, διότι μια ερευνητική δουλειά δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη μέσα σε ένα χρόνο. Για το ότι εξελέγει πρόεδρος ο Νίκος Αναστασιάδης, έχει μια αλφα εξωτερική πολιτική που περίπου δικαιολογείται ή τεκμηριώνεται μέσα από το βιβλίο. Γι' αυτό. Τώρα αν εννοείται ότι εκδόθηκε το βιβλίο για να υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό σας κατηγορούν και αυτό σας κατηγορούν. Ναι, αυτοί με κατηγορούν ότι κάποιος με πλήρωσε για να γράψω ένα βιβλίο. Αυτό σημαίνει διατεταγμένη αποστολή. Αυτό το βιβλίο είναι 5 χρόνια δουλειά. Ασχολούμαι από το 2008-2009. Το βιβλίο ήταν σχεδόν έτοιμο πριν από τις προεδρικές εκλογές. Καμία σχέση, απολύτως καμία σχέση. Απλώς καθυστέρησα την έκδοση του λόγω των νέων μου καθηκόντων, όπου δεν είχα αρκετό χρόνο. Και τώρα ήρθε η ώρα να το εκδώσω. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση. Τώρα, το ότι επέλεξα να αναλάβω αυτή τη δουλειά έχει σχέση με την επιλογή μου να εργαστώ για αυτήν την νέα προσέγγιση. Αλλά είναι το αντίστροφο που συμβαίνει. Επί της ουσίας, το είδα και μέσα στην ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας. Από τη στιγμή που το 1971 ο Ρώσος πρέσβης στη Λευκοσία προειδοποίησε τον Μακάριο για τα σχέδια του ΝΑΤΟ με πιθανή ανατροπή του, το ήξεραν οι Ρώσοι, δεν το ήξερε ο Κίσινγκερ? Το 1971 μιλάτε εσείς. Κοίταξε, πρώτα όλα, δεν μπορείς να κάνεις αποσπασματική επίκληση με μονομένο γεγονός. Το ένα γεγονός έχει την αξία του και τη σημασία του στο χρονικό πλαίσιο που λαμβάνει η χώρα και για τα άλλα γεγονότα που συμβαίνουν την ίδια στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκρίνω γεγονότα το 71 με το 74, το 64 με το 74. Το ερώτημα είναι αν ήξεραν οι Αμερικάνοι, αν θα γίνει πραξικόπημα, ή αν ήξεραν οι Ρώσοι. Το θέμα είναι πολύ. Είναι γεγονός ότι οι Ρώσοι, η Σοβιετική Ένωση, ήταν ανέκαθεν σφόδρα ενάντια σε οποιοδήποτε πραξικόπημα στην Κύπρο, για έναν και κύριο λόγο. Το ότι με ένα πραξικόπημα είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε από την Ελλάδα θα επέφερε μοιραία είτε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα είτε την διπλή ένωση με την Ελλάδα και την Τουρκία και θα σήμαινε ότι η Κύπρος από μια χώρα που είναι στο στράτο των αδεσμεύτων, είναι ουδέτερη, είναι αυτή, θα γινόταν μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν ενάντια σας. Είναι κοινός νους, είναι κοινή λογική. Δεν υπάρχουν, έχω διαβάσει άπειρα έγγραφα για όλη την περίοδο από το 60 μέχρι το 80. Δεν υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον χώρο, στην πολιτική, στο Κυπριακό, ειδικά καλοί και κακοί, φίλοι, φίλες χώρες, σε σύμμαχοι. Υπάρχουν συμφέροντα. Και τα συμφέροντα των Σοβιετικών ήταν ενάντια στο πραξικόπημα. Με τον ίδιο τρόπο που ταυτίζονταν με τα δικά μας συμφέροντα. Σε έναν βαθμό ναι. Από τη στιγμή που έγινε το πραξικόπημα, άλλαξαν τα δεδομένα. Άλλαξαν οι παράμετροι. Σε 5 μέρες. Σε μια μέρα, σε μια στιγμή. Άλλαξα σε μια στιγμή. Και ήρθαν οι Τούρκοι και λένε τους Σοβιετικούς, εάν δεν μπούμε εμείς στην Κύπρο, θα γίνει η ένωση με την Ελλάδα. Και αν δεν γίνει με την Ελλάδα τώρα, θα γίνει στο μέλλον και θα γίνει ένα μπρουμπύριο του ΝΑΤΟ. Εάν μπούμε εμείς, θα αποκαταστήσουμε. Πρώτα τους είπαν ότι θα μπουν για να αποκαταστήσουν τη συνταγματική. Εντάξει. Αυτό τους είπαν ότι θα κάνουν. Και για να επαναφέρουν τον Μακάριο πίσω. Γι' αυτό ο Μακάριος πήγε στα Ηνωμένα Έθνη και κατάγγειλε την Ελλάδα για εισβολή. Και γι' αυτό ο Μακάριος έδειξε τις πρώτες 24 ώρες ανοχή. Αυτά τον διαβεβαίωναν οι Ρώσοι. Ότι αυτά θα γίνουν. Βεβαίως εκεί το έπαιξαν ένα παιχνίδι. Διότι από τη στιγμή που μπήκαν μέσα οι Ρώσοι, οι Τούρκοι, ήταν αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι ξέρεις, ήρθα στην Κύπρο για να αποκαταστήσουν τη συνταγματική τάξη.
Τώρα, ο μεγάλος κίνδυνος στο Σοβιετικό ήταν να μην γίνει η Κύπρος ΝΑΤΟ. Αυτό που λέμε από το 1974, που μας λένε από το 1964, που μας το είπε πρώτος ο Κρουτσόφ, ότι το ΝΑΤΟ θέλει να κάνει την Κύπρο να βυθίσει στον αεροπλανοφόρο για να επιχειρήσει την περιοχή. Αυτό μας λένε. Από το 1974 δύο εφημερίδες, αυτό γράφουν κάθε μέρα. Αυτός είναι ο σκοπός. Πραξικόπημα, εισβολή, να βυθίσει στον αεροπλανοφόρο, βάση του ΝΑΤΟ. Εδώ και 40 χρόνια η Κύπρος δεν χρησιμοποιηθεί ούτε μια φορά για επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Και ειδικά τα κατεχόμενα, ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν πέρασε να πει εκεί. Ναι, η βάση της Αγγλικής. Άλλον, η βάση ήταν εδώ που πριν. Χρησιμοποιούνται. Εταιρώνε κάτω. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Όπως ήταν οι βάσεις, συνέχισαν mm-hmm. να υπάρχουν. Αλλά ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως χώρος, δηλαδή η αλλαγή του 1974 δεν εξυπηρέτησε αυτήν την πολιτική για να γίνει τάχαντες αβύθιστον αεροπλανοφόρο. Οι Τούρκοι τώρα γνώριζαν ότι για να αλλάξει το καθεστώς σε μια περιοχή όπως η Κύπρος δεν είναι ένα εύκολο πράγμα. Έπρεπε να έχουν τη συνένεση να μην τι άλλο των μεγάλων δυνάμεων. Οπότε εκβίασαν αφενός στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εμείς θα μπούμε διαφορετικά, θα είχαν μεγάλη ανάγκη για τους γνωστούς λόγους στην Τουρκία, και αν δεν μας αφήκετε να μπούμε αυτή τη φορά, επειδή μας κόψετε το 64 και το 67, θα διακόψουμε σχέση μαζί σας. Οπότε εκβίασαν από τη μια, και από την άλλη εξασφάλισαν τη συγκατάθεση των Ρώσων με το αντάλλαγμα ότι πρώτον δεν θα χρησιμοποιήσουν τα κατεχόμενα για στρατιωτικές, δεν θα γίνει διπλή ένωση, δεν θα γίνει διχοτόμηση, δεν θα δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν στην Κύπρο να γίνει ΝΑΤΟ. Η σούμα όλων αυτό για τους Ρώσους ήταν status quo. Και αυτή είναι η κατάσταση με την επέμβαση των Τούρκων στην Κύπρο. Βασικά, ενώ εάν επικρατούσε το πραξικόπημα η Κύπρος θα γινόταν ΝΑΤΟ, με την εισβολή διαλύθηκε το ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν είναι περίπλοκα για να κάποιον που θέλει να τα σκεφτεί. Mm-hmm. Διαλύθηκε το ΝΑΤΟ. Αποχώρησε η Ελλάδα από το στρατηγικό σκέλος. Μετά ήρθαν οι Αμερικάνοι του Κόγκρεσου, τους οποίους κατηγορούμε όλη μέρα και όλη νύχτα, και επέβαλαν εμπάρκο, στρατιωτικό εμπάρκο στην πόλη Σινόπλο στην Τουρκία. Και οικονομικό εμπάρκο. Με το να επιβάλλουν εμπάρκο, αντέδρασαν οι Τούρκοι και έκλεισαν όλες τις τηλεπικοινωνικές εγκαταστάσεις που είχαν στην Τουρκία, με τις οποίες παρακολουθούσαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν τεράστιο το όφελος από την πρώτη ημέρα της Σοβιετικούς, το ότι το Κυπριακό προκάλεσε κρίση στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις. Και αυτόν το κεφαλαιοποίησαν οι Σοβιετικοί και έπαιζαν το παιχνίδι των Τούρκων για τα δικά τους τα συμφέροντα. Ναι, όταν αλλά... οι Αμερικάνοι έβαλαν το εμπάρκο και η Τουρκία εγονάτισε οικονομικά, ήρθαν οι Σοβιετικοί και έγιναν οι μεγαλύτεροι χορηγοί οικονομικής βοήθειας στην Τουρκία από όποιαν άλλη χώρα εκτός αυτές του Ανατολικού Συνασπισμού. Δηλαδή στήριξαν και οικονομικά την Τουρκία για να σταθεί ενάντια στους Αμερικάνους. Διότι τι, μετά το 1974, μετά την εισβολή, αφού τα έκαμε μπάχαλον ο Κίσιγκερ και έκαμε κακούς υπολογισμούς, και γράφω πολλές σελίδες μέσα στο βιβλίο μου γιατί τα έκαμε μπάχαλο, ήθελαν να λύσουν το Κυπριακό για να αποκαταστήσουν την ισορροπία στο ΝΑΤΟ. Για τον ίδιο λόγο, για να μην αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία, οι Σοβιετικοί ήθελαν να διαιωνίσουν το πρόβλημα. Ναι, αλλά γιατί διπλό παιχνίδι οι Σοβιετικοί και όχι διπλό παιχνίδι και οι Αμερικανοί? Διότι οι Αμερικανοί, ο υπότιτλος του βιβλίου είναι η Realpolitik. Τον είπα και το διπλό παιχνίδι είναι το Σοβιετικό. Realpolitik δεν σημαίνει ρεαλιστική πολιτική όπως μπορεί να αντιλαμβάνονται μερικοί. Σημαίνει στιγνή διπλωματία χωρίς συναισθηματισμούς. Αυτό έκαμε το 1974. Στιγνή, αυτό είναι το συμφέρον μου. Θα κλείσω τα μάτια μου στην εισβολή, διότι αυτό εξυπηρετούν τα συμφέροντα μου. Αυτή η πολιτική της Αμερικής ήταν λάθος. Και την αναγνώρισαν ότι ήταν λάθος. Και μας το είπαν ότι ήταν λάθος. Και προσπάθησαν να διορθώσουν στο βαθμό που διορθώνεται μετά από όσα έγιναν, για να προωθήσουν τα πράγματα προς μια διπλωματική λύση που θα απάμβλυναν αυτόν το λάθος. Γι' αυτό είναι οι Αμερικανοί. Προς το συμφέρον τους επίσης. Πάντα προς το συμφέρον. Όλων προς το συμφέρον. Το θέμα είναι. Και γι' αυτό έδωσαν μεγάλη οικονομική βοήθεια προς την Ελληνική. Πήραμε τη μεγαλύτερη κατακεφαλή ανθρωπιστική βοήθεια, όχι στρατιωτική, στην ιστορία της Αμερικανικής εισβοήθειας. Η Ρωσική Πρεσβεία αναρωτήκεται αν δεν πήγατε σχολείο, λέει, και δεν θυμάστε τι έδωσε και η Ρωσία. Γράφω τι έδωσε η Ρωσία. Η Ρωσία έδωσε γάλα τα μάνα, σαρδέλες, ζύχα, ρύζι. Όταν γίνει σούμα είναι... όταν γίνει σούμα δεν μπορεί να πολλαπλασιάσουν. Είναι κάποιοι τόνοι τροφίμων
και εκατοντάδες εκατομμύρια. Αν οι τόνοι των τροφίμων κάνουν εκατοντάδες εκατομμύρια, ναι, σώμα, αλλά η επικρατούσα άποψη είναι ότι μας τα έκανε η Αμερική και μετά μας έδινε χρήματα για να σιωπήσουμε. Εντάξει, η άποψη. Εγώ λέω ότι αυτή η επικρατούσα άποψη για πολλά πράγματα έχει πολλές τρευλώσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι η επικρατούσα άποψη είναι πάντα και η πιο. Πώς χτίστηκε όλη αυτή η κουβέντα. Όμως για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν. Γιατί διπλό παιχνίδι, οι Σοβιετικοί, οι Αμερικάνοι έκαναν αυτό και μας είπαν και μας μίλησαν από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή. Μας είπαν αυτά είναι τα δεδομένα, αυτό έγινε στην Κύπρο. Okay, εμείς δεν συγκρατήσαμε τους Τούρκους, αλλά το ότι φτάσαμε στο 1974 είναι και δική σας ευθύνη και είναι και δική μας ευθύνη το πως φτάσαμε στο πραξικόπημα. Είναι μύθος το ότι οργάνωσαν το πραξικόπημα για να γίνει εισβολή. Ήταν εξαπίνης. Ο Κίσιγκερ έψαχνε ευκαιρία η Τουρκία. Ευκαιρία δεν ψάχνε ποτέ. Κάθε μέρα εφημερίδες θα γράφανε. Δύο φορές προσπάθησε η Τουρκία να μπει και τους έκοψαν οι Αμερικάνοι. Την τρίτη φορά ήταν οριακά τα πράγματα, έκαναν τις επιλογές τους. Αλλά για το πραξικόπημα οι Αμερικάνοι δεν είχαν ιδέα. Και λένε πολλοί, μα είναι δυνατόν η CIA να μην έχει ιδέα. Εδώ έγιναν τα πιο κοσμογονικά γεγονότα του αιώνα. Όπως η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ας πούμε, ή ο πόλεμος του 1973 ώρα από Ισραηλινός, ή πτώση του Σάχη στο Ιράν, όπου δεν πήραν είδηση. Να σας απαριθμίσω. Αυτό το λες εσύ, διότι ακούω συχνά να λέγεται ότι εισχώρησαν Αμερικανοί πράκτορες μέσα στη Σοβιετική Ένωση και έτσι έπεσε. Ακούμε πολλά πράγματα. Ακούμε του κόσμου τα πράγματα. Δεν σοβαρεί κανένα να ακούει, να λες. Το θέμα είναι ότι τεκμηριώνεται. Λοιπόν, τώρα. Πώς χτίστηκε όλη αυτή η εικόνα ότι η Ρωσία είναι φίλη χώρα και μεγαλώσαμε γενιές και γενιές με αυτή την εικόνα, η πολιτική μας μέχρι σήμερα εκδίδουν ανακοινώσεις και είναι στεναρά υπέρ της Ρωσίας, φίλη χώρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όλοι. Πριν να απαντήσω το ερώτημα σας, να σας πω μια ερώτηση την οποία υποβάλλω από την ημέρα που κυκλοφόρησε το βιβλίο μου για τη φίλη χώρα. Και ζητώ, έχει τρεις μήνες, από οποιονδήποτε. Είτε η Ρωσική πρεσβεία, είτε ερευνητής, είτε πολιτικός, είτε οποιοδήποτε, να μου δείξει, να δείξει στον κόσμο μια ανακοίνωση, μια διακοίνωση, μια θέση, ένα δημοσίευμα της Πράβδα, μια ανταπόκριση του ΤΑΣ, οποιοδήποτε που να επικρίνει την Τουρκία με το όνομα της για οποιαδήποτε πτυχή του Κυπριακού, έστω και πουσιώδη. Δεν είδα κάτι. Αυτός που έχει κάτι να μου δείξει ότι η Σοβιετική Ένωση καταδίκασε την Τουρκία για οποιαδήποτε ψυχή του Κυπριακού με το όνομα της, εγώ να σκεφτώ ότι μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, αλλά κάποιος θα πει τα λόγια δεν έχουν τόση σημασία. Έχουν σημασία τα έργα και ήταν πάντα δίπλα μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας κλπ. Οπότε τη χρειαστήκαμε, ήταν δίπλα μας. Μα εγώ λέω ότι στο Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν αντίον μας. Και εγώ το γράφω στο βιβλίο μου γιατί ήταν αντίον μας. Εγώ γράφω ότι στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 20 Ιουλίου με παραπομπίνη στα έγγραφα έβαζα βέτο στην κατάβαση του πυρός. Εγώ γράφω ότι στις 29 Ιουλίου του 1974. Ενώ έχει 30.000 Τούρκους, 20.000 Τούρκους στρατιώτες στην Κύπρο, 29 Ιουλίου, η Σοβιετική Ένωση έκανε διακοίνωση στην Ελλάδα γιατί δεν απέσυραν τους 600 Έλληνες αξιωματικούς. Και όταν τους λένε καλά οι Τούρκοι στρατιώτες, αυτοί αποβιβάστηκαν νόημα στην Κύπρο. Αυτή είναι η θέση. Αυτή ήταν πάντα η θέση. Μιλάμε για τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το ψήφισμα 353 του 1974, το οποίο αναφέρεται στην Τουρκική, δεν αναφέρεται στην Τουρκική εισβολή. Αναφέρεται στο πραξικόπιο. Ενώ η Κύπρος φυροκοπείται από την τουρκική αεροπορία, το ψήφισμα αναφέρεται στο πραξικόπιο. Και αυτή ήταν επιμονή της Σοβιετικής Ένωσης. Και για να δεχτεί η Σοβιετική Ένωση να μπει στο ψήφισμα κατάπαυση του πυρός, έπρεπε να βγει ψήφισμα που να καταδικάσει το πραξικόπημα, όχι την εισβολή. Και δικαιολογώντας την ψήφιση του, είπαν ότι ο λόγος για τον οποίο ψηφίζουμε είναι ότι δεν αφορά τα τουρκικά στρατεύματα, αφορά τα ελληνικά αυτό το ψήφισμα. Αυτά είναι γραμμένα, είναι επίσημα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών από τα πρακτικά των συζητήσεων. Γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο μύθος? Πολύ απλά. Επειδή οι Σοβιετικοί παρέσυραν τον Μακάριο να παίξει αυτόν τον χαρτί με την ψευδέστηση ότι τάχα θα αποκαταστήσει συνταγματική τάξη η Τουρκία στην Κύπρο. Και όταν έγινε η εισβολή, έγινε αυτό που έγινε, κάποιον θέλαμε να το αφορτώσουμε. Λοιπόν, θα βγει ο Μακάριος να μην με παρασύραν οι Σοβιετικοί. Έχοντας τον Μακάριο με έναν ποσοστό που έφυγε από την Κύπρο με τον τρόπο που έφυγε, με το πραξικόπημα, τις ευθύνες που υπήρχαν για το πραξικόπημα, τις ασήκωτες ευθύνες. Ήταν πολύ εύκολο να μετατοπίσει τις ευθύνες προς την πλευρά. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Οπότε δύο νατοϊκές χώρες επεμβαίνουν στην Κύπρο. Εκ των πραγμάτων ο κόσμος λέει, μα αυτοί είναι του ΝΑΤΟ, αυτούς τους ελέγχουν. Όμως τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς
έτσι. Και με τον δυνατό προπαγανδιστικό μηχανισμό, το οποίο διατηρούσε στη Σοβιετική Ένωση μέσω του ΑΚΕΛ, στην Κύπρο, επέρασε αυτό το μήνυμα και το έχουν πιστεί όλοι, ξέρεις. Οι πάντες. Ναι, απλώς να ρωτήσουμε, γιατί έγραψε βιβλίο και ο Δίνγκλης και ο Φάντης, μέλη του ΑΚΕΛ, ιστορικά στελέχη του ΑΚΕΛ, που λένε διάφορα και ήταν αυτόπτες μάρτυρες και αφήπαιρναν εντολές και τα γράφουν και δεν αντέδρασε καθόλου η Ρωσική Πρεσβεία. Γιατί αντέδρασε τώρα? Να τους ρωτήσετε τους ίδιους. Εγώ πιστεύω ότι απλώς με αυτή την έρευνα, με αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζω, καταρρύπτεται πλήττεται ο πυρήνας της σοβιετικής προπαγάνδας στην Κύπρο για 40 χρόνια και τεράστια τα συμφέροντα που διακυβεύονται και για το μέλλον και σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, που πολλοί νομίζουν ότι έχουμε κοινά συμφέροντα. Δεν έχουμε κοινά συμφέροντα. Έχουμε αντίθετα συμφέροντα στο θέμα του φυσικού αερίου. Είναι ανταγωνιστές μας. Είναι στην άλλη πλευρά. Δεν έχουν συμφέρον να εκμεταλλευτούμε το φυσικό αέριο. Γιατί? Διότι είμαστε ανταγωνιστές τους. Αυτοί θέλουν να μπουν στην περιοχή. Είναι αγορά. Mm-hmm. Πότε υπήρξε? Δηλαδή έχουμε κάνει τρεις γύρους αδειοδότησης. Γιατί δεν ήρθαν οι μεγάλες εταιρείες? Το 2013 στείλαμε τον Υπουργό Εμπορίου και τον Υπουργό Οικονομικό στη Μόσχα με ολόκληρη αποστολή να μας είδε να δώσουμε όλα για ένα δάνειο. Και δεν κοίταξαν να μας δουν. Γιατί? Λοιπόν, είπαμε για τη στάση ότι είμαστε εδώ με τον Μακάριο Δροσιώτη, κυρίες και κύριοι, και συζητάμε το περιεχόμενο του βιβλίου του, τη στάση των υπερδυνάμεων το 1974 της Αμερικής και της Ρωσίας, με αφορμή την ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας για το βιβλίο του Δροσιώτη. Είπαμε για τη στάση της Ρωσίας. Τώρα, η Ρωσική Πρεσβεία διερωτάται για τα γεγονότα του πραξικοπήματος, το ότι οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να τοποθετηθούν με ευθύτητα στο ζήτημα αναγνώρισης ημί του Μακαρίου και στη σχέση της Αμερικανικής κυβέρνησης με το νέο καθεστώς στην Κύπρο. Είναι αυτό realpolitik, είναι αυτό έντιμο, είναι πιο έντιμο από τη Ρωσία, από τη Σοβιετική Ένωση τότε? Αυτά που γράφει στην ανακοίνωση της Σοβιετικής Πρεσβείας τα αναλύω σε πολλές σελίδες στο βιβλίο. Το γράφω ότι αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν και υπάρχουν εξηγήσεις, υπάρχουν ερμηνείες. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει μια αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν την. Διότι η βασική θέση του Κίσιγκερ, η οποία αποδείχθηκε λάθος, ήταν ότι δεν έπρεπε να αποκαταστήσει τον Μακάριο στην εξουσία ή να τον αναγνωρίσει, διότι φοβόταν ότι εάν τον αποκαταστήσει και τον φέρει πίσω θα στραφεί προς τη Σοβιετική Ένωση και ήθελε να αποφύγει αυτόν τον κίνδυνο. Ένα από τα ευρήματα της έρευνας μου ήταν ότι ο Κίσιγκερ έδωσε μεγάλη σημασία στον κίνδυνο της συνεργασίας του Μακαρίου με τη Σοβιετική Ένωση και έχασε τη μεγάλη εικόνα, έχασε τον πραγματικό κίνδυνο, που ο πραγματικός κίνδυνος ήταν η συνεργασία της Σοβιετικής Ένωσης με την Τουρκία. Ο Κίσιγκερ θα παραδεχτεί αργότερα ότι η διαχείριση του Κυπριακού ήταν η μεγαλύτερη διπλωματική του αποτυχία. Και ήταν, διότι περιέπλεξε τον ΝΑΤΟ και το ταλαιπωρεί μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα που μιλούμε, δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνάντηση, συνεργασία, επίσημη επαφή του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι Τούρκοι που είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζουν εμάς που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε λόγο στις σχέσεις τους με την Τουρκία. Πρώτιστα το πρόβλημα είναι ότι αρνούνται οι Τούρκοι να δεχτούν εμάς στο τραπέζι και αυτόν ταλαιπωρεί το ΝΑΤΟ μέχρι τώρα. Και στο νέο ψυχρό πόλεμο που μπαίνουμε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι προς το συμφέρον των Ρώσων, όπως δεν ήταν το Σοβιετικό, να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μέσα στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, εμείς δεν πρέπει δογματικά να βλέπουμε τα πράγματα και τις εξελίξεις ότι είμαστε με τους Ρώσους, ό,τι και αν μπουν. Εμείς με ποιους είμαστε? Τα δικά μας τα συμφέροντα ποιος τα είδε? Πότε τα είδε? Γιατί να μην τα δούμε τα δικά μας τα συμφέροντα? Γιατί να μην δούμε τον κόσμο που κινείται? Πώς είναι σήμερα οι ρωσοτουρκικές σχέσεις? Έχουν αλλάξει από το 2004? Εγώ πιστεύω ότι στην αυτή η λυκοφιλία εξακολουθεί να υφίσταται. Πάντα. Γιατί? Διότι η Τουρκία είναι μια βασική χώρα στην περιοχή που από την εποχή του Τσάρου ο στόχος της Ρωσίας είναι να κατεβεί στη Μεσόγειο. Για να κατεβεί στη Μεσόγειο υπάρχουν τρεις δρόμοι. Ο ένας είναι από τον αέρα, από τον αεροχώρο της Τουρκίας. Ο άλλος είναι από τη θάλασσα μέσα από τα στενά. Και ο άλλος είναι από χερσαίο χώρο, πάλι από την Τουρκία. Οπότε η Τουρκία είναι ζωτικός γεωγραφικός χώρος και για τις. Άμα δεις το χάρτη, το πρόβλημα ποιον είναι. Δεν έχουμε όταν μιλάμε, όταν σκεφτόμαστε, όταν αναλύουμε, όταν αποφασίζουμε, δεν έχουμε απέναντί μας ένα χάρτη για να βλέπουμε τα κράτη, τις ισορροπίες, τα συμφέροντα τους, τις σχέσεις τους και να δούμε πού χωράμε εμείς.
Οπότε η Τουρκία, ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να συμβαίνει, η Ρωσία θα προσπαθεί να έχει τις καλύτερες σχέσεις μαζί της. Ναι, αλλά μας στηρίζει οικονομικά, είναι δίπλα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουρισμό, κεφάλαια και ούτω καθεξής. Δεν είδαμε το ίδιο πράγμα από την Αμερική, για παράδειγμα, γιατί να αλλάξουμε την εξωτερική μας πολιτική. Όταν η οικονομία της Κύπρου εκατέρρευσε το 1974, η μόνη χώρα που μας βοήθησε, έτσι να το λέω, τα πράγματα με το όνομα τους, η μόνη βοήθεια, η χώρα που μας βοήθησε πραγματικά οικονομικά ήταν οι ΗΠΑ. Είπα προλίγου ότι μας έδωσαν τη μεγαλύτερη κατακεφαλή ανθρωπιστική βοήθεια στην ιστορία της αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας. Λέμε για τους, υπάρχει μια ροή Ρώσων τουριστών και όλοι μιλούν για τους Ρώσους, okay, καλό, ευπρόσδεκτοι και οι Ρώσοι και οι Γερμανοί και οι Ουκρανοί και οι πάντες. Αλλά όταν για τρεις δεκαετίες το 60% των τουριστών μας ήταν Βρετανοί και στηριζόταν ήταν η ατμομηχανή της Κυπριακής, ποιος σκέφτηκε ότι μα γιατί να κατηγορούμε τους Αγγλούς? Ο κακός μας δαίμονας. Όχι, επειδή είχαν όχι, και χέρι σε επειδή, όλα αυτά που πάθαμε. Επειδή οι Βρετανοί, οι Δυτικοί γενικά, έχουν μια άλλη προσέγγιση στις σχέσεις τους και δεν εκβιάζουν, θα σκόψουμε τους τουρίστες. Όχι, θα μπορούσαν να σταματήσουν την τουρκική εισβολή και δεν το έκαναν. Για ποιους μιλάτε? Και για τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς. Ωραία, θα μπορούσε. Εντάξει. Όταν από το 60 μέχρι το 74 μας έδιναν συμβουλές για το πώς πρέπει να πολιτευτούμε και τι πρέπει να κάνουμε και εμείς το λέμε, εμείς ξέρουμε καλύτερα. Ποια ήταν η υποχρέωσή τους? Στάθμισαν τα δικά τους τα συμφέροντα. Όμως για τη Βρετανία, να ξέρουμε και να το πούμε ότι δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που το 1974 στάθηκε κοντά στην Κύπρο περισσότερο, με περισσότερη εντιμότητα και περισσότερη ειλικρίνεια από τη Βρετανία, ούτε καν η Ελλάδα. Και θα το πω, πριν από το πραξικόπημα ο Κάλαχαν είχε χαλάσει τον κόσμο για να πείσει το Κίσιγκερ ότι πρέπει να αποκαταστήσει τον Μακάριο στην εξουσία, διότι πρόβλεψε ότι θα γίνει αυτό που έγινε. Ότι δεν είναι προς το συμφέροντα της Δύσης η αποσταθεροποίηση και για να αποκατασταθεί η σταθερότητα πρέπει να αποκαταστήσουν τον Μακάριο στην εξουσία και να φύγουν οι Έλληνες αξιωματικοί. Αυτή είναι η θέση του Κάλαχα, την οποία επάλεψε με νύχια και με δόντια, όμως δεν βρήκε ανταπόκριση από τον Κίσιγκερ, από τις ΗΠΑ. Και μετά την εισβολή, και για να αντικόψει και τη δεύτερη, και την. Έντυσαν ακόμη και Βρετανούς στρατιώτες, ΟΗΕΔΕΣ, για να προστατεύσουν τα αεροδρόμια Λευκοσίας. Και απείλησαν τους Τούρκους ότι είχαν φάντομ στο ακροτήρι, ότι αν καταλάβετε το αεροδρόμιο θα βομβαρδίσουμε εμείς. Έφτασα σε ένα σημείο. Όταν θα γινόταν ο δεύτερος γύρος, εξέτασαν και τη δυνατότητα να προβάλλουν στρατιωτική αντίσταση. Υπάρχουν μελέτες. Αλλά είπαν ότι υπό τις συνθήκες, υπό τα δεδομένα, από το στρατό των τουρκικών που μπήκε μέσα και οι διπλωματικές παρενέργειες λόγω της έντονης αντίδρασης του Κίσιγκερ δεν μπορούσαν να το κάνουν. Τι έλεγε η ελληνική κυβέρνηση? Διότι, ξέρεις, πρέπει να δούμε την αλήθεια πλέον. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από συναισθήματα. Πρώτα απ' όλα, η χουντική κυβέρνηση εννοείς. Και η χουντική και μετά. Η χουντική κυβέρνηση αποδέχτηκε όταν ξεκίνησε ο στόλος, η τουρκική κυβέρνηση έστειλε μήνυμα στην Ελλάδα, τους είπε, εάν δεν πυροβολήσετε, αν δεν φέρετε αντίσταση, δεν θα κάνουμε ούτε εμείς μάχες, και βασικά ήταν να αποβιβάσουν κάποια στρατεύματα για να εξισορροπηθεί η κατάσταση και μετά να βρούμε μια πολιτική λύση. Η χουντική κυβέρνηση το έχαψε αυτό. Γι' αυτό είναι ο λόγος που όλοι όσοι υπηρέτησαν το 1974 έλεγαν να μην πολεμούν, ότι δικά μας, ότι να ασκήσεις, ότι κλπ. Διότι αυτοί, για ποιον λόγο όμως το έκαμε η χουντική, επειδή ήταν προδότες? Επειδή φοβόντουσαν τα νότα τους. Εάν έρχονταν σε απευθείας αντιπαράθεση με την Τουρκία, θα κινδύνευαν να χάσουν τα νησιά, τη Θράκη, και φοβόντουσαν αυτήν την ήττα. Οπότε σου λέει, ας την κρίση να εκτονωθεί στην Κύπρο, εμείς δεν θα φέρουμε αντίσταση καθόλου. Και έτσι και έγινε. Και όταν ο Ιωαννίδης είπε τον περιβόητο, μας εξαπατήσατε, προφανώς αυτόν εννοούσε. Διότι ο διαμετακομιστής της υπόσχεσης ότι μην πυροβολήσετε και δεν θα κάνουμε τίποτε, ήταν ο Σίσκο. Οπότε
Και μετά όμως όταν ανέλαβε η κυβέρνηση η Καραμαλή, η οποία ήταν, προσπαθούσε να επιβιώσει και να σταθεί στα πόδια της, εάν δείτε τα πρακτικά των συζητήσεων, αυτό που έλεγατε εμάς δεν μας νοιάζει τη λύση θα έρθει στην Κύπρο. Φτάνει να επιβιώσουμε και να σταθούμε εμείς πολιτικά. Αυτό ήταν. Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε, θα τα ξαναπούμε. Βλέπω μηνύματα πάρα πολλών ακροατών. Τα διαβάζουμε όλα, θα τα κρατήσουμε και θα επανέλθουμε σύντομα, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε ένα λεπτό. Επειδή η Ρωσική Πρεσβεία θίγει και το θέμα της έλλειψης στοιχείων από ρωσικά αρχαία λόγω γλώσσας. Αυτό δεν είναι μια αδυναμία του βιβλίου πραγματική? Όχι, εγώ πιστεύω ότι το από τις πηγές που παραθέτω τεκμηριώνω τη θέση μου, αλλά πεδίο δόξης λαμπρών. Οι Ρώσοι, η Πρεσβεία, οι ερευνητές οι Ρώσοι, να έρθουν να μας φέρουν αυτά τα στοιχεία που έχουν και πρόσβαση στις πηγές, που ξέρουν και τη γλώσσα και να μας πούν, ορίστε κύριε αυτά. Εγώ λέω, αυτή είναι η ριαγκίνο. Εγώ λέω το εξής. Η Ελλάδα, η Τουρκία, συγγνώμη, η Σοβιετική Ένωση, έκαμε μια σωροδία κοινώση για το πραξικοπήμα. Απίστευτες. Γράμματα στο Μπρέζνεφ του Νίξον, διακοινώσεις στους Εγγλέζους, στους Ελλήνες, στους αυτούς, στους πάντες, χάλασαν τον κόσμο. Και εγώ ρωτώ, να μας δείξουν μία διακοινώση που έχουν κάνει προς την Τουρκία για την τουρκική εισβολή. Μία. Ας βρούμε μέσα στα αρχεία τους μία διακοινώση προς την Τουρκία την ίδια για την τουρκική εισβολή ή οποιαδήποτε πτυχή του Κυπριακού, να μας τη δείξουν, να δημοσιεύσουν και τώρα εγώ να αρχίσω να σκέφτομαι, να αναθεωρήσω τις απόψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μακάρη Δρουσιώτη.